Με διαδικασίε εξπρέ, φαίνεται πω θα καθίσει στο εδόλιο για τη λίστα Λαγκάρ το πρώην Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακοσταντίνου. Σήμερα Δευτέρα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η πρόταση των τριών κομμάτων τη συγκυβέρνηση για σύσταση προανακριτική επιτροπή που θα διερευνήσει τυχόν ευθύνε του Γιώργου Παπακοσταντίνου αναφορικά με την αλλίωση τη περίφημη λίστα με του Έλληνε καταθέτε στην Ελβετική Τράπεζα HSBC. Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο του κειμένου, η Επιτροπή καλείται να διερευνήσει εάν ο Γιώργο Παπακοσταντίνου τέλεσε το αδίκημα τη νόθευση εγγράφου και συγκεκριμένα αναφέρεσε τα ονόματα συγγενών του, δηλαδή τη εξαδέλφε του από τη λίστα Λαγκάρτ. Οι πληροφορίε αναφέρουν πω το κείμενο τη κυβέρνηση επισημαίνεται πω έχει διαπιστωθεί η αλλίωση τη λίστα και πω ο κύριος Παπακοσταντίνου είχε και τη δυνατότητα και το κίνητρο να προβεί αυτή την ενέργεια. Το κείμενο, το οποίο υπογράφουν από το πρωί οι βουλευτέ, περιγράφει την κατηγορία τη νόθευση εγγράφου, κατηγορία που επισύει ποινή έω και 20 έτη, καθώ και τη παράβαση καθήκοντο. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα θα πληρώσουν το μεγαλύτερο μέρος των επιπλέον μνημονιακών φόρων που ψήφισε η κυβέρνηση για το 2013. Ποδαρικό με αύξηση 7 σεν το λίτρο επιβάλλεται από αύριο στη τιμή των καυσίμων κίνησης. Ποδαρικό κάνει φοροκαταιγίδα από αύριο με τι αυξήσει στι τιμέ των καυσίμων. Με τη μέση τιμή τη αμόλυβδης να σκαρφαλώνει στα 1 ευρώ και 33 λεπτά το λίτρο, σπάζοντα το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, οι καταναλωτέ θα τρέξουν σήμερα να γεμίσουν τα ρεζερβόρ των αυτοκινήτων του. Το παρήγορο είναι ότι δεν θα υπάρξει προ το παρόν αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανση. Στην στη Μνημόνιο 3 θα καταλάβουν με το νέο έτο οι υπάλληλοι τόσο του στενού όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με τι διατάξει, προβλέπεται νέο ψαλίδι στι αποδοχέ των υπαλλήλων στι 10, οι οποίοι θα ενταχθούν στο ενίαιο μισθολόγιο, γεγονό που θα οδηγήσει σε μείωση των αποδοχών του περίπου κατά 25%. Παράλληλα, καταργούνται τα επιδόματα των εορτών και αδεία, ενώ κλείνει η στρόφιγα για οποιαδήποτε τυχόν αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματο μέσω των υπεροριών και τη αποζημίωση από τι συμμετοχέ επιτροπέ. Ταυτόχρονα έως το τέλο του 2016 η χορήγηση των επίτευξη στόχων ή επίτευξη δημοσιονομικών στόχων που είχαν θεσπιστεί ώστε να καμφθούν οι αντιδράσει κυρίω των εφοριακών, οι οποίοι υπέστησαν και τι μεγαλύτερε περικοπέ με το νέο μισθολόγιο. Η μεγάλη χαμένη, ωστόσο, με τα νέα μέτρα θα είναι οι υπάλληλοι των 10 και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι θα χάσουν πάνω από 25% των αποδοχών του, καθώ από την 1η Ιανουαρίου εντάσσονται στο βαθμολόγιο μισθολόγιο των υπαλλήλων του Δημοσίου. Σε αυτό το καθεστώ θα ενταχθεί το προσωπικό όλων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών που δεν είναι εισηγημένοι στο χρηματιστήριο. Στο νέο μισθολόγιο βαθμολόγιο του Δημοσίου, εντάσσεται και το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Οι επικείμενε αυξήσει στα τιμολόγια του ρεύματο θα επιφέρουν νέε μεγάλε επιβαρύνσει στου καταναλωτέ. Ωστόσο, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια αναμένεται να διευρύνει τι προποθέσει υπαγωγή των καταναλωτών στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο τη ΔΕΗ και να δώσει έτσι ανάσα σε χιλιάδε νοικοκυριά. Με τα κοινωνικά τιμολόγια τη ΔΕΗ, οι καταναλωτέ μπορούν να κερδίσουν ονομαστική έκπτωση από 10 έω και 20% στο λογαριασμό του ηλεκτρικού, εφόσον η κατανάλωση είναι εντό του προκαθορισμένου από το Υπουργείο Περιβάλλοντο Πλασίου.